Έδιωξα την κόρη μου από το σπίτι όταν μου είπε ότι είναι έγκυος για 7η φορά. Η εξομολόγηση που προκάλεσε αίσθηση. Μια μητέρα αποκάλυψε ότι έδιωξε από το σπίτι την κόρη της, η οποία έχει 6 παιδιά και δεν πλήρωνε τίποτα, όταν έμαθε την παραμονή των Χριστουγέννων ότι είναι έγκυος για 7η φορά. Η χρήστης του Reddit, Miserable Day 8244, δημοσίευσε την δύσκολη κατάστασή της στην ενότητα Aita, Am I the A-hole, είμαι εγώ ο μη σίγμα, γράφοντας, Aita που έδιωξα την κόρη μου από το σπίτι επειδή είναι πάλι έγκυος. Στην ανάρτησή της εξήγησε ότι η κόρη της είναι 27 ετών, τα 6 παιδιά της έχουν 3 διαφορετικούς πατέρες, ένας εκ των οποίων είναι ο αραβωνιαστικός της που ζει επίσης στο σπίτι. Η κόρη της λαμβάνει διατροφή από 2 από τους μπαμπάδες των παιδιών και εκείνη της επιτρέπει να μένει χωρίς ενίκιο στο σπίτι της, προκειμένου να μαζέψει χρήματα και να αγοράσει σπίτι, ωστόσο, η ίδια δεν πιστεύει ότι το ζευγάρι το κάνει αυτό. Εξήγησε στην ανάρτηση ότι η κόρη εργάζεται με μερική απασχόληση, ενώ ο αραβωνιαστικός της με τον οποίο είναι μαζί εδώ και 5 χρόνια, είναι σεφ. Και παρά το γεγονός ότι εκείνη τους επιτρέπει να ζουν χωρίς ενίκιο, η κόρη εξακολουθεί να ζητά οικονομική βοήθεια για το τηλέφωνό της. Έχω ανοιχτεί τις δυνατές φωνές όλες τις ώρες και το ξύπνημα σε διαφορετικές ώρες για να εξυπηρετήσω τα παιδιά, επειδή αγαπώ τα εγγόνια μου. Ποτέ δεν παραπονέθηκα στην κόρη μου γιατί πιστεύω ότι η οικογένεια είναι πολύ σημαντική. Τα άλλα παιδιά της μητέρας έχουν όλα μεγαλώσει και το μικρότερο παιδί της έφυγε από το σπίτι πριν από 4 χρόνια. Η μητέρα και ο σύζυγός της ήθελαν να ανακαινήσουν το σπίτι τους και η ίδια εξομολογήθηκε ότι δεν περίμενε ότι η κόρη της και τα παιδιά της θα ζούσαν εκεί τόσο καιρό. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των Χριστουγέννων, η οικογένεια είχε συγκεντρωθεί όταν η κόρη ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει το 7ο μωρό και η μητέρα παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ευχαριστημένη με τα νέα. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι, αλλά εγώ ένιωθα τρόμο. Αυτό θα σήμαινε άλλο ένα παιδί στο σπίτι μας χωρίς να υπάρχει χώρος. Κοίταξα τον σύζυγό μου και κατάλαβα ότι ένιωθε το ίδιο. Συζητήσαμε αργότερα και αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να τους ζητήσουμε να μετακομίσουν, εξομολογήθηκε. Λίγες ημέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια του δείπνου, η μητέρα είπε στο ζευγάρι ότι είχαν 2 μήνες για να βρουν ένα μέρος επειδή δεν μπορούν να κάνουν άλλο παιδί στο σπίτι της. Η κόρη μου άρχισε να κλαίει, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα την πετούσα στους δρόμους επειδή γέννησε ένα μωρό, ότι αυτό ήταν εντελώς άδικο και ότι ο χρόνος δεν ήταν αρκετός, πρόσθεσε η μητέρα. Της είπα ότι λυπάμαι. Ήταν οδυνηρό και για μένα, αλλά αυτές οι συνθήκες διαβίωσης ήταν αδύνατες. Η κόρη της ζήτησε περισσότερο χρόνο, αλλιώς, όπως είπε, θα πήγαινε στα δικαστήρια για να διευθετηθεί η κατάσταση. Τότε η μητέρα της είπε ότι το δικαστήριο της δίνει μόνο 30 ημέρες για να φύγει από το σπίτι. Μάλιστα η κόρη είπε στη μητέρα της ότι τα εγγόνια της θα έμεναν άστεγα επειδή ήταν εγωίστρια. Η ανάρτησή της απελπισμένης μητέρας έγινε γρήγορα viral και συγκέντρωσε περισσότερες από 11.000 ψήφους και πάνω από 1.000 σχόλια. Η ίδια εξήγησε περαιτέρω την κατάστασή της σε ένα σχόλιο, γράφοντας «Είχα προσπαθήσει να θέσω όρια και ρωτούσα συνεχώς την κόρη μου πότε σκόπευαν να μετακομίσουν μετά τη γέννηση του μικρότερου και αν θα έπαιρναν δικό του σπίτι». Χρειάζονταν πραγματικά περισσότερο χώρο και η κόρη μου είχε πει ναι και ότι έψαχναν πολλές φορές και μάλιστα πήγαν να δουν μερικά σπίτια. Αργότερα η κόρη μου είπε ότι δεν μπορούσαν να φύγουν και ότι ήταν σε άδεια μητρότητας, η οποία τελικά κατέληξε στην παραίτησή της. Βρήκε αυτή τη δουλειά μόλις πριν από λίγους μήνες. Το πρόβλημά μου είναι ότι ήμουν πάντα πολύ καλή, κατέληξε. Στο πλευρό της μητέρας οι χρήστες του Reddit.
Οι περισσότεροι χρήστες του Reddit τάχθηκαν υπέρ της μητέρας και υποστήριξαν ότι η απόφασή της ήταν σωστή. Ένα άτομο έγραψε, «Η απόφαση είναι σωστή, αλλά θα ήταν καλύτερα να είχες θέσει όρια εδώ και πολύ καιρό», έγραψε ένας χρήστης. «Η κόρη σας και ο φίλος της πρέπει να μεγαλώσουν επιτέλους και ίσως αυτό να τους γίνει μάθημα ζωής», πρόσθεσε ένα άλλος. «Η κόρη σας κάνει παιδιά από τότε που ήταν 16 ετών. Αν δεν έχει καταλάβει μέχρι τώρα πως να μην μείνει έγκυος, δεν θα το καταφέρει ποτέ», ανέφερε ένας άλλος.